Τα μύρτιλα είναι ένα είδος μούρου που εκτός από γευστικά φαίνεται να είναι και πολύ ευεργετικά για την υγεία. Σε μελέτη που διεξήχθη από το Τμήμα Φαρμακευτικής και το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αναδεικνύεται η αξία τους για την αντιμετώπιση νευροεκφυλιστικών νόσων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ. Εδώ και περίπου 8 χρόνια έχουμε συγκροτήσει μία ερευνητική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από μέλη από τη Φαρμακευτική, από το Τμήμα Βιολογίας και αυτός ήταν ο αρχικός πυρήνας, με σκοπό να μελετήσουμε αυτοφυή φυτά της ελληνικής χλωρίδας, καλλιεργούμενα φυτά, για να μελετήσουμε τις βιολογικές ιδιότητες και να δούμε πώς αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν είτε για την πρόληψη είτε για τη θεραπεία κάποιων εκφυλιστικών νόσων. Φρούτα όπως τα μύρτιλα, τα λαχανικά και διάφορα αφεψίματα όπως το πράσινο τσάι αποτελούν πλούσιες πηγές πολυφενολών. Τα αγρία μύρτιλα είναι πλούσια σε πολυφενόλες και ιδιαίτερα ανθοκιανίνες, οι οποίες δίνουν αυτό το ωραίο μοβ χρώμα που έχουν. Οι πολυφενόλες χαρακτηρίζονται για τις ισχυρές αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες, στις οποίες και αποδίδονται πολλές από τις ευεργετικές βιολογικές τους δράσεις. Εκχυλίσαμε τα άγρια μύρτιλα και στη συνέχεια συμπυκνώσαμε το εκχύλισμα και το περάσαμε από ειδικές ρητίνες για να προσδιορίσουμε τις πολυφενόλες. Τέλος, κάναμε υγρή χρωματογραφία για να προσδιορίσουμε τα συστατικά του εκχυλίσματος. Σε πρώτη φάση μελετήσαμε την αντιαμυλοειδική δράση του ολικού εκχυλίσματος των άγριων μυρτήλων, in vitro, δηλαδή σε δοκιμαστικούς σωλήνες, όπου και δείχθη ότι παρουσία του ολικού εκχυλίσματος των πολυφενολών μπορούμε να αναστείλουμε τη συσσωμάτωση ινιδίων της αμυλοειδικής β' πρωτεΐνης, που είναι η βασική πρωτεΐνη, μία από τις βασικές τέλος πάντων πρωτεΐνες, που εμπλέκονται στην νόσο της Αλτσχάιμερ. Εν συνεχεία, μελετήσαμε την αντιοξειδωτική δράση του συγκεκριμένου εκχυλίσματος, τόσο σε κυταρικές καλλιέργειες, όσο και σε ενήλικους μύες, δηλαδή σε πειραματόζωα. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν για τις μεν κυταρικές σειρές ότι η συγχορήγηση του συγκεκριμένου φυτικού εκχυλίσματος, παρουσία ενός οξυδωτικού παράγοντα, όπως είναι το υπεροξείδιο του υδρογόνου, οδήγησε σε προστασία των κυτάρων έναντι του κυταρικού θανάτου, δηλαδή είχαμε αύξηση της βιωσιμότητας και μείωση της παραγωγής των ελευθέρων ριζών. Στα δε πειραματόζωα, η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση των πολυφενολών για 7 ημέρες οδήγησε σε αύξηση, σε ενίσχυση της αντιοξειδωτικής δράσης του εγκεφάλου τους, καθώς και σε βελτίωση της συμπεριφοράς, όπως και δείχθη με ένα εξειδικευμένο τεστ μνήμης μάθησης. Και αυτό το τεστ βασίζεται στο να ελέγξουμε την ενθύμηση ενός αρνητικού ερεθίσματος. Δηλαδή, συγκεκριμένα, η συσκευή για τη μελέτη αυτή είναι ένας κλωβός ορθογώνιος, ο οποίος περιλαμβάνει δύο διαφορετικά χωρισμένα τμήματα, ένα σκοτεινό και ένα φωτεινό τμήμα της συσκευής. Εμείς μελετούμε την είσοδο, το χρόνο που χρειάζεται το πειραματόζωο, το ποντικάκι, να εισέλθει στο σκοτεινό δωμάτιο της συσκευής και τη στιγμή αυτή του χορηγούμε ένα ηλεκτρικό ερέθισμα, το οποίο είναι αρνητικό γι' αυτό. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα ελέγχουμε κατά πόσο έχει ενθύμηση αυτού του αρνητικού γεγονότος. Με τον τρόπο αυτό μελετήσαμε την επίδραση του εκχυλίσματος των άγριων μύρτιλων στην μίμη και μάθηση των ποντικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι πολυφενόλες μπορούν να βελτιώσουν τη μνήμη και την ικανότητα μάθησης, καθώς προστατεύουν την νευρική λειτουργία του εγκεφάλου από αλλοιώσεις που εμφανίζονται με την πάροδο της ηλικίας. Η νόσος Αλτσχάιμερ, όπως ξέρετε, είναι μία νόσος που πλήττει το 4-8% του πληθυσμού που είναι άλλων των 65 ετών. Θεωρείται ότι μέχρι το 2050 αυτός ο αριθμός θα έχει τριπλασιαστεί. Ακριβώς η δράση την οποία μελετήσαμε στα μύρτιλα, που ήταν η ανασταλτική δράση στο ένζυμο τσακέτιλο χολινεστεράσης, είναι σημαντική, γιατί τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για την νόσος Αλτσχάιμερ είναι αναστολή τσακέτιλο χολινεστεράσης. Η ακετιλοχολινεστεράση αποτελεί το ένζυμο που διασπά τον νευροδιαβιβαστή ακετιλοχολίνη στις συνδέσεις μεταξύ των νευρικών κυττάρων, με σκοπό τον τερματισμό της μεταφοράς σήματος από το ένα νευρικό κύτταρο στο άλλο.
Αυτή η εργασία ξεκίνησε το 2005 και το 2009 υποβλήθηκε στο διεθνή διαγωνισμό του Ιδρύματος Αριστίδης Δασκαλόπουλος, που είχε να κάνει με θέματα επιστήμης διατροφής, διατροφή και υγεία, και απέσπασε το δεύτερο βραβείο. Ο διαγωνισμός αυτός απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες που εργάζονται είτε σε ελληνικά πανεπιστήμια είτε και σε όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η διαφορά με τις άλλες έρευνες που μέχρι τότε είχαν γίνει αφορούσε πρώτα απ' όλα στη συγκεκριμένη κατηγορία ενώσεων που μελετήσαμε εμείς, δηλαδή στις πολυφενόλες. Εν αντιθέσει με άλλες εργασίες που μελετούσαν ολικό εκχύλισμα των άγριων μυρτήλων. Μία δεύτερη διαφορά ήταν ο τρόπος που χορηγήσαμε εμείς το φυτικό εκχύλισμα. Ήταν ενδοπεριτοναϊκός τρόπος. Και εμείς και άλλες ερευνητικές ομάδες έχουν δείξει ότι μία διατροφή πλούσια σε μύρτιλα μπορεί να συνεισφέρει στο να αποτρέψει εκφυλήσεις που έρχονται με την πάροδο του χρόνου. Η χρήση καλών διατροφικών παραγόντων για τις καρδιαγιακές, για παράδειγμα, παθήσεις έχει εδραιωθεί. Για την νόσο Αλσχάιμερ δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Η δική μας πορεία είναι προς αυτή την κατεύθυνση, να αποδείξουμε διατροφικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να αναστείλουν την εμφάνιση της νόσου. Αυτό εγώ το θεωρώ καινοτόμο δράση. Τι κάνει συγκεκριμένη μελέτη? Απότερος στόχος είναι να μπορούμε να προτείνουμε είτε ένα καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής, ή θα μπορούσε να είναι και συμπλήρωμα διατροφής, ή ένα φάρμακο, πιο δύσκολο αυτό, το οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση νόσων που, για τις οποίες δεν υπάρχουν φάρμακα, όπως η νόσος Αλσχάιμερ. Άρα η έρευνα αυτή δεν σταματά, έχει πολύ δρόμο ακόμα και όντως τη συνεχίζουμε στα εργαστήριά μας. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο για να επιτύχει το οποιοδήποτε πείραμα και να μπορέσεις να βγάλεις ένα καλό αποτέλεσμα, δηλώνει ότι θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να λάβεις πρωτοβουλίες, να έχεις την ελευθερία κίνησης και βέβαια να έχεις πάρα πολύ καλούς συνεργάτες. Πράγμα που στη δικιά μας την ομάδα θεωρώ ότι ήταν ό,τι καλύτερο. Και επειδή ιδιαίτερα η δική μας έρευνα έχει να κάνει με ένα διατροφικό παράγοντα, καλό είναι αυτό να μην μένει μόνο στο επίπεδο της επιστήμης, αλλά να υπάρχει και διάχυση προς το ευρύ κοινό. Το Πανεπιστημίου Πατρών έδειξε ότι μια διατροφή πλούσια σε μύρτιλα μπορεί να αποτρέψει εκφυλήσεις που έρχονται με την πάροδο του χρόνου. Για τη δημιουργία φαρμακευτικού σκευάσματος χρειάζονται ακόμα πολλές κλινικές μελέτες. Η έρευνα μπορεί να αποκαλύψει χημικές ενώσεις από δραστικά φυτικά εκχυλίσματα, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές, και με βάση αυτές να σχεδιαστούν νέα φάρμακα.